Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που βάζει μπρος τα γρανάζια και στείνει στον τοίχο το χρόνο και τον ανακρίνει. Απόψε ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον αξεπέραστο ζεν πρεμιέ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Οι ενότητες που έχουμε ετοιμάσει περιέχουν συγκρούσεις, έρωτες, απογοητεύσεις και απρόβλεπτες συναντήσεις. Πριν ξετυλίξουμε το νήμα της ιστορίας, θα θυμηθούμε στιγμές από την προηγούμενη εκπομπή. Μαθήτρια στο γυμνάσιο ήμουν ερωτευμένη μαζί. Πρωτόβγαλτη ηθοποιός ήμουν αγωητευμένη μαζί. Δεν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το ταλέντο και με αυτό το ύφος που έχει ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Τι θεατρίνος, τι παιδί, τι συνάδελφος και τι μάτια. Η ζωή του Αλέκου Αλεξανδράκη είναι γεμάτη από εκδηλώσεις λατρείας των γυναικών, παρόλο που η εποχή που έζησε ήταν άκρος συντηρητική. Ο ίδιος ο Αλεξανδράκης όμως ήταν σεμνός και δεν συμμετείχε στο star system της εποχής. Ο γάμος έγινε το 1950. Ο Αλεξανδράκης ήταν 22 ετών. Μια Ελληνοεγύπτια νομίζω ήταν. Μια παχιά κυρία. Ότι ήθελα το είχα, δεν ήμουν ελεύθερος. Και μια μέρα λέει, άνοιξα την πόρτα του ξενοδοχείου, έφυγα και χάθηκα. Και χάθηκε. Καλοκαίρι του 1954. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης κάνει μπάνιο στη Γλυφάδα. Εκεί συναντά την πιο όμορφη Γαλλίδα, την Κλοντ Σαμπαντού. Ήταν μια από τις πιο όμορφες γυναίκες της εποχής, Μις Γαλλία. Η γυναίκα που επηρέασε περισσότερο τη ζωή του μεγάλου ηθοποιού ήταν η Αλίκη Γεωργούλη. Ο Αλέκος εκείνη την εποχή, το 1960, πραγματικά τα είχε όλα. Ήταν νέος, ωραίος, διάσημος, δημοφιλής, μαθήτριες πολλές τρέχανε πίσω ότι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, δεν μπορούσε να πάει στη θάλασσα, δεν μπορούσε να φάει ένα γλυκό σε ένα ζαχαροπλαστείο. Εγώ καμάρωνα. Το 1961 ο Αλέκος Αλεξανδράκης κάνει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα με την ταινία «Συνοικία το όνειρο». Η ταινία ενόχλησε πολύ την τότε κυβέρνηση επειδή έδειχνε την Ελλάδα της φτώχειας και της μιζέριας. Ήταν άγρια εποχή. Αλλά είχα τέτοιους συνεργάτες και από τους ηθοποιούς και ο Μίκης που έκανε τη μουσική και που δεν ήταν μόνο που έκανε τη μουσική. Τον ενδιέφερε η ταινία, κουβάλαγε τα έπιπλα, ήταν το ίδιο ο Κατράκης. Ήταν συγκινητική. Βρέχει στη φυτόφω γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης έκανε 4 γάμους και απέκτησε 2 παιδιά. Η μεγαλύτερη του σχέση όμως ήταν αυτή με την τελευταία του σύντροφο, την Όνικα Γαλινέα. Κράτησε 22 ολόκληρα χρόνια. Η φωτογραφία που βλέπετε τραβήχτηκε το 1969 στις πρόβες της παράστασης «Τα μεγάλα χρόνια». Διακρίνουμε τον Αλεξανδράκη ανάμεσα στις τοπιούς και τη Λαμπροπούλου, Νίκη Τριανταφυλλίδη και την Όνικα Γαλινέα είναι η τελευταία δεξιά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μια κακόγουστη φάρσα έφερε Αλέκο και Νόνικα πιο κοντά. Πολύ κοντά. Με το τέλος της παράστασης και ενώ είχαν αποχωρήσει όλοι, ανταγωνίστρια συνάδελφος κλείδωσε τη Γαλινέα μέσα στο καμαρίνι του Θερινού Θεάτρου για να την εκδικηθεί. Αποτύχει ο Αλεξανδράκης, άκουσε τις απεγνωσμένες φωνές της και έσπευσε σε βοήθεια. Εκείνο το βράδυ ξεκίνησε η κοινή τους πορεία. Ο Αλεξανδράκης λίγο αργότερα πήρε την απόφαση να τερματίσει τον 4ο γάμο του με την Ελβετίδα Βερένα Γκάουερ, τη γυναίκα
που γνώρισε στα γυρίσματα μια ταινία στη Ρόδο και του χάρισε δύο παιδιά. Το 1964 ο Αλεξανδράκης βρίσκεται στη Ρόδο. Με συμπροταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη γυρίζουν την ταινία «Το δόλωμα». Κάνουμε. Α, μην ανησυχείς. Σε λίγο η Κέτη με το ρουράκι του σκύλου θα τραβάει το τρουμπούλι. Στη ρεσεψιόν βλέπει μια πανέμορφη Ελβετίδα, τη Βερένα Γκάουερ. Ήτανε πάρα πολύ ωραία κοπέλα και εγώ όταν την έβλεπα πάγωνα και έλεγα πώς είναι δυνατόν να είναι με μια τόσο ωραία κοπέλα και να του αρέσω εγώ. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Τη φλέρταρε, την κατέκτησε και σύντομα παντρεύτηκαν. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, το Βάσια και τη Γιωχάνα. Νομίζω ότι τα υπεραγαπούσε τα παιδιά. Είχε πάντοτε πολύ καλές σχέσεις αφού χώριζε. Ήταν ήπιος χαρακτήρας. Και νομίζω ότι ο ένας του γιος του στάθηκε μέχρι τέλος πάρα πολύ καλά. Ο μεγάλος, ο οποίος και του έμοιαζε αρκετά. Ο Βάσιας. Του μοιάζει, ναι. Ήταν ο τέταρτος γάμος του ηθοποιού. Φυσιολογικά ήρθε και το τέταρτο διαζύγιο. Άρα ο Αλέκος το εννοούσε αυτό. Εσείς πιστεύετε στο γάμο, εγώ δεν πιστεύω, σαν να τους έλεγε. Βοήθησε πάρα πολύ το γάμο τους. Έκανε ό,τι μπόρεσε για να μην χαλάσει αυτός ο γάμος. Τον Ιούνιο του 1969 ανεβάζει το κλασικό έργο «Τα μεγάλα χρόνια». Εκεί συμπροταγωνιστεί με την Όνικα Γαλινέα. Ο Αλεξανδράκης τη φλερτάρει. Την πρώτη φορά δηλαδή που με γνώρισε, εκεί στα μεγάλα χρόνια που παίζαμε στο Μετροπόλιταν με τον Αλέκο. Πολύ ωραία μου λέει, παιδί μου, πολύ ωραία. Πώς σε λένε? Λέω Γαλινέα, λάθος όνομα. Ταραχαία έπρεπε να σε λένε. Η Ταραχαία όμως μπροστά του ήταν όντως Γαλινέα. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, έτσι τάχανα που τον έβλεπα, δεν τολμούσα να τον δω. Θυμάμαι ότι πήγαινα από πίσω και τον κοίταζα. Κοίταζα το σβερκάκι του. Αρχικά δεν ήταν εύκολο το φλερτ να γίνει επίσημη σχέση. Ήταν εποχή που ο Αλέκος ήταν παντρεμένος, είχε ένα αγοράκι. Και βεβαίως για μένα ήταν ό,τι πιο απαγορευτικό, γιατί ήξερα ότι μια περιπέτεια με τον Αλέκο θα ήταν πάρα πολύ οδυνηρή μετά για μένα. Η Νόνικα Γαλινέα μόλις έβγαινε από έναν αποτυχημένο γάμο. Η μοιραία βραδιά είχε ως εξής. Μια ηθοποιός μοιράζεται το καμαρίνι με την Νόνικα Γαλινέα. Μετά από ένα διαπληκτισμό, η συνάδελφός της την κλειδώνει για εκδίκηση μέσα στο καμαρίνι. Τότε κλείδωσε και η τύχη της. Ένα βράδυ η πρωταγωνίστρια του Θιάσου με κλείδωσε στο καμαρίνι. Ήταν ένα καμαρίνι τόσο δά, είχαμε κάτι τεράστια καπέλα. Δεν υπήρχε ούτε καρέκλα, δεν υπήρχε χώρος μες στο καμαρίνι. Όλος ο χώρος ήταν τα καπέλα. Και βγήκε και με κλείδωσε, γιατί είχε ζηλέψει που ο Αλέκος μου έδειχνε μία προτίμηση. Ούτε καν αδυναμία, μία προτίμηση ίσως. Όταν κατάλαβα ότι είχε πάει μία η ώρα, πήγα να ανοίξω και ήμουν κλειδωμένη, άρχισα να ουρλιάζω. Αλλά ο φύλακας ήταν τελείως κουφός, ήταν με ακουστικό, δεν άκουγε. Και συμπτωματικά ο Αλέκος που πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του δύο τετράγωνα πιο κάτω, με άκουσε. Ούρλιαζα εγώ, είχα πάρα πολύ δυνατή φωνή τότε. Και γύρισε, βρήκε το φύλακα, μου ανοίξανε και μου λέει πού πας, δεν ήξερε που μένω. Εγώ είχα νοικιάσει ένα δωμάτιο κοντά εκεί που έμενε εκείνος και του πω ότι δεν είχα αυτοκίνητο, είχα ένα καινούριο αυτοκίνητο, όχι εκεί αραγμένο. Δεν έχω αυτοκίνητο και έτσι προθυμοποιήθηκε να με πάει με το δικό του.
Και όταν φτάσαμε πια στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, ήταν το περιβόητο δωμάτιο που είχαν νοικιάσει, έμενε δίπλα ο Αλέκος. Και βγήκα από το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, σε ένα λεπτό βρεθήκαμε οι δυο μας κάτω από ένα δέντρο και νομίζω ότι από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να είμαστε μαζί. Ο Αλεξανδράκης στο καμαρίνι του είχε ένα ντιβάνι. Κάπως έτσι ήταν και το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο αυτό ήταν δική του παραγγελία, γιατί γινόταν κρεβάτι. Και τον βόλευε πάρα πολύ. Πώς? Πώς γινόταν κρεβάτι? Με ένα κουμπί που πάταγε. Λέω, βέβαια, μόνο εσύ μπορούσες να διαλέξεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Στην αρχή ο Αλεξανδράκης παραμένει με την οικογένειά του. Η διπλή ζωή πλήγωνε και τους δύο. Δεν ξέρω αν ήταν τα πρώτα ή τα δεύτερα Χριστούγεννα. Ήταν η αρχή της σχέσης μας πάντως, και δεν είχε ακόμα τελειώσει ο Αλέκος με την οικογένειά του. Αυτό πράγματι ήταν ένα πάρα πολύ οδυνηρό περιστατικό, γιατί επρόκειτο η οικογένειά του να είναι στην Ελβετία. Μου είχε πει ότι θα είναι μαζί μου, είχα ετοιμάσει δέντρο, δώρα, γαλοπούλα, όλα αυτά, περίμενα. Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει, είμαι στο αεροδρόμιο, ήρθαν οι δικοί μου και μη με περιμένεις, δεν θα έρθω. Και αυτό το πράγμα βέβαια ήταν, καταλάβαινα απόλυτα τη θέση του και τον δικαιολογούσα, αλλά δεν άντεχα να υποφέρω τόσο πολύ εγώ, και γι' αυτό έκανα ό,τι μπόρεσα για να σταματήσω τη σχέση μας. Αλλά στάθηκε αδύνατον, δεν μ' άφησε. Και δεν ήθελα καθόλου να χαλάσω μια οικογένεια, δεν το ήθελα. Τώρα ακούγοντας το αυτό μπορεί να πιστέψει κανείς ότι λέω ψέματα. Τι θα πει δεν ήθελα, τότε γιατί το έκανα? Γιατί ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, το ξέρουμε όλοι μας. Και μπορεί να θες να τον σταματήσεις από τη μια, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να τον αρνηθείς. Το τέλος του τέταρτου γάμου ήταν η αρχή για μια μακροχρόνια σχέση αληθινής αγάπης. Νομίζω αγαπηθήκανε πάρα πολύ. Ήτανε η ώρα που και για την Όνικα και για τον Αλέκο, κατά τη δική μου κρίση, είχανε πια καταλαγιάσει αυτά τα πολύ νεανικά, τα από εδώ και τα από εκεί, που κάμανε με όλοι. Και βρεθήκανε στη σωστή στιγμή. Ήτανε μια πολύ μεγάλη ερωτική ιστορία. Τον ερωτεύτηκε πολύ η Νόνικα και την ερωτεύτηκε κι αυτός μετά. Δηλαδή, πρώτα τον ερωτεύτηκε η Νόνικα και μετά την ερωτεύτηκε κι αυτός πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν η ζωή του, η αναπνοή του, το κάθε κίνησή του, ζούσε για την Όνικα. Το πώς χωρίσανε, μόνο η Όνικα ξέρει. Κάποιο λάθος θα γίνεται. Για άλλη μια φορά ο Αλεξανδράκης άφησε τα ενία των επαγγελματικών επιλογών στη σύντροφό του. Ήταν ένα ωραίο ζευγάρι. Πιστεύω, έτσι ήταν, ότι μαζί με την αγάπη της τον θαύμαζε κιόλας. Τον Αλεξανδράκη, η Γαλινέα. Γιατί και η Γαλινέα δεν κάνει τυχαίο πρόσωπο, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια πρωταγωνίστρια. Τον στήριξε πάρα πολύ, τον αγαπούσε πάρα πολύ βέβαια, και εκείνος την αγαπούσε. Και όταν αρρώστησε ο καημένος ο Αλέκος, του είχε σταθεί πάρα πολύ. Η τελευταία σύζυγος του Αλεξανδράκη έμεινε για πάντα στη ζωή του, καθώς είχαν αποκτήσει δύο παιδιά. Ο Αλεξανδράκης, η Γαλινέα, η Ελβετίδα Δεράνα και ο σύζυγός της συναντήθηκαν όλοι μαζί στη Σιγκαπούρη. Ναι, αυτό ήταν πολύ νόστιμο. Η γυναίκα του Αλέκου είχε τη μεγάλη τύχη να παντρευτεί κάποιον καταπληκτικό άνθρωπο, με τον οποίο ζει ακόμα και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και είχαν εγκατασταθεί στην Σιγκαπούρη, γιατί οι δουλειές του ήταν εκεί, και είχαν πάρει μαζί και τα παιδιά του Αλέκου. Και μας κάλεσαν να πάμε να δούμε τα παιδιά. Και πήγαμε και μείναμε σπίτι τους. Είχαν ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, μας φιλοξένησαν. Και η Βερένα, αυτό ήταν το όνομα της γυναίκας του, ήταν τόσο ευγενική και τόσο προχωρημένη
νοοτροπία και ελεύθερος άνθρωπος, και μας έφερνε το πρωινό με το δίσκο στο κρεβάτι. Αυτό ήταν φοβερά και τρομερό για μένα, αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Και ένα βράδυ μας κάλεσαν να φάμε έξω σε ένα πολύ ωραίο κέντρο και μας ζήτησαν εκείνη να μιλήσει σε μένα και ο Αλέκος να μιλήσει στον Πέντρο. Πέντρο λεγόταν. Και σκύβει ο Αλέκος και μου λέει: την πατήσαμε. Σηκωθήκαμε να δούμε τι θα μας λέγανε. Και μας είπαν και δύο, μας ευχαρίστησαν που τους δώσαμε την ευκαιρία να γνωριστούν και να είναι τόσο ευτυχισμένοι. Μα αυτό δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στην ιστορία ποτέ. Αλεξανδράκης και Γαλινέα δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Όμως έζησαν συντροφικά 22 ολόκληρα χρόνια. Η φυσική και πνευματική κούραση έφεραν και το χωρισμό. Μας τσάκισε ο χρόνος, μας τσάκισε. Μας βρήκε πάρα πολύ κουρασμένους. Και ίσως δεν είχαμε πια, δεν ξέρω, την ωριμότητα που θα έπρεπε να έχουμε για να καταλάβουμε ότι ήταν ένα στάδιο αυτό που περνάγαμε και να το υπομείνουμε αυτό το στάδιο, που είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρναμε. Αλλά ίσως είμαστε ακόμα αρκετά νέοι για να μην θέλουμε να συμβιβαστούμε. Είμαστε και οι δύο πάρα πολύ ελεύθεροι άνθρωποι. Και αποφασίσαμε ότι έτσι θα τον κρατούσαμε το δεσμό μας και τον κρατήσαμε με έναν άλλο τρόπο, αλλά πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ αληθινά. Ήταν έγκλημα που χωρίσαμε, νομίζω. Και πάνω σε αυτό μιλάγαμε και για τα δικά μου λάθη και για τα δικά του. Ήταν πάρα πολύ ειλικρινής και μου είχε, δεν σταμάτησε ποτέ να μου έχει αδυναμία. Δηλαδή για αυτόν δεν είναι ότι είχαμε πολλά χρόνια διαφορά, αλλά για αυτόν ήμουνα πάντα ένα παιδί που του επέτρεπε ο Αλέκος να κάνει αταξίες. Θυμάμαι πολύ τα γέλια μας. Γελούσα πάρα πολύ μαζί του. Φοβερό χιούμορ, Αλέκο. Ήταν μια πολύ όμορφη συνέντευξη. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τα άγνωστα παρασκήνια από τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες. Η απρόβλεπτη ρόλη. Οι ερωτικές σκηνές που συζητήθηκαν από το συντηρητικό κοινό της εποχής, αλλά και οι μεγάλες αρνήσεις του Αλεξανδράκη. Θα θυμηθούμε ακόμα τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες με τον Γιούγκερμαν και τον Παράξενο Ταξιδιώτη, τότε που η θρυλική βαλίτσα του πρωταγωνιστή έκρυβε τα μεγάλα μυστικά και έπαιζε κυρίαρχο ρόλο. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου που έχει καθυλώσει τα γρανάζια στο γράμμα Α. Αλέκος Αλεξανδράκης, ο γοητευτικός αρνητής του Star System που το μεταχειρίστηκε, θα λέγαμε, με αδιαφορία και τελικά το κατέκτησε. Το φυσικό ταλέντο και η γοητεία του τον κατέταξαν στην υψηλότερη θέση στον ελληνικό κινηματογράφο. Τόλμησε να δοκιμάσει ρόλους που ακύρωναν την εικόνα του θετικού πρωταγωνιστή, χωρίς ποτέ να παραβιάσει τα ηθικά όρια που ο ίδιος είχε θέσει για τον εαυτό του. Ο Γιάννης Δαλιανίδης του προσέφερε ρόλους τυχοδιώκτη και πολλές φορές χρειάστηκε να υποδηθεί τον μοιραίο εραστή. Για παράδειγμα, στην ταινία «Δάκρυα για την Ηλέκτρα», ο Αλεξανδράκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μία πρόκληση. Να παίξει σε μία τολμηρή σκηνή με τη Ζωή Λάσκαρη. Τότε αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες του σκηνοθέτη και μπήκε στο περίφημο ντουζ με το παντελόνι. Φυσική αντίδραση για ένα ζεν πρεμιέ, καθώς τότε, 1966, ήταν αδιανόητο άνδρας ηθοποιός να εμφανιστεί γυμνός μπροστά στο κοινό.
Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη συναντηθήκαμε το 1999 στο θεατρικό εργαστήρι του Διαμαντόπουλου, όπου δίδασκε την τέχνη του ηθοποιού. Η σχέση του με τη νέα γενιά τον ενέπνεε και τον ενθουσίαζε. Οι σπουδαστές του τον λάτρευαν. Ήταν από τους προνομιούχους που δεν τον γνώρισαν μόνο μέσα από τις ταινίες. Ποια ταινία σας έτσι τη θυμάστε με τις καλύτερες αναμνήσεις και παρακολουθώντας την, τι ευχαριστιέστε? Α, πολλές είναι, είναι πολλές. Δεσποινής διευθυντής, ας πούμε. Η Δεσποινής διευθυντής. Ναι, αυτή και η τρελή, τρελή οικογένεια, μη είχαν διασκεδάσει πολύ. Που είμαστε δυο μας. Τι κάνεις, παιδάκι? Έχω δύο κουτιράκια και μου τόλωσε το μάτι. Τρελάδι. Και εγώ δεν ξέρω που θα φτάσω απόψε, μόνο μου. Α, όχι και μάνα σου, ζωντοχείρα είμαι εγώ. Αθηνά! Αθηνά! Τι γυναικάκι μου λες εσύ? Με τραβολογάς, εμπνέστηκα, ε! Τι πλάσμα είσαι εσύ, τι θηλυκό σεξι! Σεξι και ξερό σου! Και κάτω κουλάς, μωρέ, κάτω κουλάς σου! Περάσατε ωραία. Όλες οι ταινίες σχεδόν, με την Αλίκη, με την Τζέννη, με τη Μαρολού, με τη Λάσκαρη, από και όλες τις άλλες είναι, ήταν διασκέδαση το γύρισμα. Κύριε, ο αρβανιαστικός μου, ο άντρας μου. Ποιος? Στη συνείδηση του κοινού, ο Αλεξανδράκης έχει ταυτιστεί με το ρόλο του ωραίου και του καλού παιδιού. Η αλήθεια είναι όμως ότι το ταλέντο του Αλεξανδράκη του επέτρεπε να ερμηνεύει με άνεση εντελώς διαφορετικούς ρόλους και στην πολυετή καριέρα του δεν αρνήθηκε ποτέ αυτήν την πρόκληση. Bye. Από αυτόν πάει, γλιτώσαμε. Νομίζω ότι φεύγει, ε Στέλιο? Πολλοί φεύγουν σήμερα. Δεν μ' αρέσει να γίνομαι φορτικός. Θα στείλω κάποιον να πάρει τα πράγματά μου. Και μην κρατήσετε τίποτα για να βρείτε αφορμή να ξαναγυρίσω, ε. Λυπάμαι πολύ, Στέλιο. Πάστα Φλόρα, είσαι η πιο γλυκιά πεθαρά του κόσμου. Στην οικογένεια Χωραφά, από γόης γίνεται πολύτεκνος και πανφτωχός οικογενειάρχης. Στην οικογένεια Χωραφά, με τα πολλά παιδιά αυτά που είχαμε, που ήταν ένας ρόλος που μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί ως τώρα παίζαμε ρόλους ηλουστρασιών, εγώ και ο Αλέκος, γιατί είχαμε κάποιο σουλούπι ιδιαίτερο κλπ. Το ότι τσαλακωθήκαμε, το ότι είμαστε οι φτωχοί, οι καταπιεσμένοι με τα πολλά παιδιά, μας άρεσε πάρα πολύ. Σε μια ανδροκρατούμενη εποχή που οι περισσότερες γυναίκες δεν εργάζονται και οι άντρες δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους, ο Αλεξανδράκης δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποδηθεί τον υφιστάμενο μιας αυστηρής διευθύντριας. Ο κύριος Σαμιωτάκης είναι ο υπομηχανικός που θα συνεργαστείτε. Νομίζω ότι θα ήμουν πιο απαραίτητος στο φράγμα. Εδώ τα πράγματα βλέπω ότι είναι μάλλον εύκολα. Καθέ άλλο. Θα έπρεπε να έχετε αντιληφθεί πως τα πράγματα εδώ είναι μάλλον δύσκολα. Στην ταινία «Χωρίς ταυτότητα» τσαλακώνει το προφίλ του θετικού πρωταγωνιστή και μεταμορφώνεται σε έναν αδίστακτο απατεώνα που εκμεταλλεύεται τις ανθρώπινες αδυναμίες. Ίσως είναι η πρώτη φορά για τον Αλέκο που παίζει έναν μη συμπαθή ήρωα. Μέρα! Εσύ είσαι πάλι, σου είπα δεν θέλω να σε ξαναδώ. Ούτε αυτά θες να ξαναδείς? Εσύ προχτές ήσουν τα πει, πού τα οικονόμησες? Λαχείο. Ενώ ήταν ακριβώς επάνω στη μεγάλη του δόξα σαν εραστής του κινηματογράφου, δέχτηκε να παίξει έναν ρόλο αντιπαθούς. Άσε με να πάω στο δωμάτιό μου. Όχι, δεν σε αφήνω. Απόψε να το πάρεις απόβαση, θα ξεπληρώσω το χρέος σου. Μπροστάς κάτι, Έλκη, να το πάρω. Μη μ' αγγίζεις, άσε με. Απόψε δεν μου ξεφεύγεις. Θα λογαριαστούμε καλά. Στην ταινία ο Ήλιγκος συνεχίζει με το ρόλο του κακού και ο Δαλιανίδης δοκιμάζει κάποιες ερωτικές σκηνές με παρτενέρ την ανερχόμενη τότε Ζωή Λάσκαρη. Οι προκλητικές σκηνές με τη Λάσκαρη ξεκίνησαν από τον Ήλιγκο και συνεχίστηκαν στην ταινία Δάκρυα για την Ηλέκτρα. Ήταν και οι δύο του Γιάννη του Δαλιανίδη σκηνοθεσία.
Ο Αλέκος Αλεξανδράκης δεν έχει καλλιτεχνικές ανασφάλειες. Στην ταινία «Δάκρυα για την Ηλέκτρα» υποδίεται ένα τυχοδιώκτη που γίνεται αιτία να πεθάνει ο άντρας της ερωμένης του και χωρίς ενδιασμούς κάνει δεσμό με την κόρη της. Ευτυχώς το σπίτι έχει δύο μπάνια. Διάλεξε. Το επάνω. Ωραία, εγώ το κάτω. Το ρεν είναι με τον Αλέκο όταν επιχείρησε να γδύσω και αυτόν. Αυτό έγινε στο «Δάκρυα για την Ηλέκτρα», ένα σενάριο του Φόσκολου που είχα γυρίσει. Υπήρχε μια σκηνή όπου έπρεπε να μπουν στο ντους η Ζωήτσα και ο Αλέκος. Αφού έπεισα τη Ζωήτσα να γδυθεί, δεν επρόκειτο. Όλα αυτά φαινόταν τελείως φλού πίσω από ένα θαμπό γυαλί, βέβαια. Μπαίνει η Λάσκαρη μέσα στο μπάνιο, σχεδόν γυμνή, και ξαφνικά μπαίνει μέσα και ο Αλεξανδράκης. Τότε του ζητάει ο Γιάννης ο Δαλιανίδης του Αλεξανδράκη, για να είναι πιο πιστικός για το ρόλο, να βγάλει τα ρούχα του και το παντελόνι. Συγχωρείς, νόμισα πως είπες πως θα πήγαινε στο απάνω μπάνιο. Φαίνεται πως δεν άκουσα καλά. Καλά άκουσες. Δεν καταλαβαίνω. Έλα τώρα, μην κάνεις που δεν καταλαβαίνεις. Η ηθική του πρωταγωνιστή δεν του επέτρεπε να εμφανιστεί μπροστά στο κοινό γυμνός. Σταματάει το γύρισμα Αλεξανδράκης και λέει: αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εγώ, gentleman γεννήθηκα, gentleman θα πεθάνω. Με αποτέλεσμα να δεχτεί τους όρους που έθεσε ο Αλεξανδράκης, ο Δαλιανίδης, και να μην βγάλει το παντελόνι του. Ο Αλέκος δεν δέχτηκε να δεχτεί και μπήκε στο ντους με τα παντελόνια. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί τον λέτε βλάκα αυτόν που παράγγειλε το άγαλμα? Γιατί είναι. Νομίζεις πως επειδή έχει λεφτά μπορεί να τον προσκυνάει όλος ο κόσμος? Να, σας είπε να τον προσκυνήσετε? Κάτι τέτοιο. Αφού ήρθε εδώ πέρα και έκανε την παραγγελία με ένα ύφος γελίο. Η ψεύτρα είναι μια κωμωδία όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη προκαλεί τις ανδρικές φαντασιώσεις. Γιατί γελάς? Έλα, στην πόσα σου. Κύριε Θάνο, βγάζουμε ένα στοίχημα. Τι στοίχημα? Να, ότι το πολύ σε τρεις μήνες θα κρατάτε στην αγκαλιά σας αυτή την, πώς τη λένε, τη Δελπέτρο. Εγώ. Ο Αλεξανδράκης υποδίεται το γλύπτη που αδιαφορεί για τα πλούσια κορίτσια της αριστοκρατίας. Ξέρεις όμως γιατί θέλει να πάω σπίτι του? Πού να ξέρω. Γιατί έχει μια κόρη. Α, εκεί τι, κακό είναι που έχει κόρη ο άνθρωπος? Ναι, είναι κακό, γιατί με έχει βάλει στο μάτι. Στο μάτι, Δεν τις ξέρεις εσύ αυτές τις κόρες των πλουσιών, τι αντιπαθητικά πλάσματα που είναι. Το ίδιο καλλιτεχνικό δίδυμο συναντάμε και στην ταινία «Το δόλωμα». Ο Αλεξανδράκης και πάλι πάει κόντρα στην εικόνα του ηθικού ανθρώπου και είναι ο αρχηγός μιας ομάδας απατεώνων που κλέβουν στα χαρτιά. Είπαμε για δόλωμα, Χαρίλα. Αυτή δεν είναι δόλωμα, αυτή είναι σκυλόψαρο κατευθείαν. Ανάλογα με τους ρόλους μεταμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Στην ταινία μια τρελή οικογένεια αναδεικνύει το κωμικό του ταλέντο και δίνει μαθήματα δυναμισμού στο Διονύση Παπαγιανόπουλο. Αχ, κορίτσια, έχω εγώ ήθελες. Δεν μου λες, τις έχεις δει ποτέ σου? Αυτή είναι καταπληκτική. Έχει πολύ γέλιο, γελάς. Είναι ωραία ταινία. Είναι ωραία ταινία. Δεν είναι ποιο να πρωτοθαυμάσεις, την Αρώνη, τον Παπαγιανόπουλο, δηλαδή έχει να θαυμάσεις πολλούς ηθοποιούς. Είναι ωραία ταινία. Για το εξαιρετικό γεγονός, θα πιείτε ένα αμάρο, σινιόρε? Ένα μικρό. Εγώ κάτι που να μην έχει αλκοόλ, παχαίνει το αλκοόλ. Θα πιω ένα ουίσκι. Μπράβο, δυνατή στην αντιαλκοολική θεραπεία. Στην ταινία μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, ο Αλεξανδράκης καυτηριάζει την ξενολατρία της εποχής. Να ομολογήσω πως είσαι το κορίτσι που σπούδασε ζωγραφική στην Περούτζα. Αν μάθαινε πως είσαι Ελληνίδα θα με πέταγε έξω. Αγάπη μου, έχω μια αδερφή που η λόξα της λέγεται ξενομανία. Ο Γιάννης Δαλιανίδης χρησιμοποιεί όλα του τα όπλα για να κάνει μια ιδιαίτερη ταινία, συνδυάζοντας το αυστηρό στυλ του Αλεξανδράκη και το εκρηκτικό ταπεραμέντο της Μάρθας Καραγιάννη. Το θανάτων φίξιμο σου δεις, ουθαμερίων σε γαθρόπων. Ήταν μια ταινία που είμαι μια σεμνή και ταπεινή δακτυλογράφος, γιατί αυτός είναι αυστηρός και τέτοια. Και το βράδυ όμως ξενυχτώ, χορεύω, φοράω τα σκιστά μου, τα αυτά μου, την πλάτη μου απ' έξω, το στήθος μου, τα τέτοια μου, κάνω τη ζωή μου. Ο χορός της πέρασε στην ιστορία.
Τι, άσε με να παραμιλάω εγώ τώρα. Να, να, και το πόδι ψηλά. Ο Αλεξανδράκης είναι από τους ηθοποιούς που ξεκίνησαν κινηματογράφο πολύ νωρίς. Στο τέλος της δεκαετίας του 50 τον πίεζαν να παίξει στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Ποιος είσαι εσύ? Ο καινούριος πεθέρας. Ποιος? Η φίλη του Τζένι Καρέζη τον έπεισε να συμμετάσχει σε ένα μικρό ρόλο για να την βοηθήσει εμπορικά στην ταινία. Η Τζένι Καρέζη δηλαδή στην ουσία ήταν η αφορμή. Έτσι έπαιξε αυτές τις ταινίες ο Αλεξανδράκης και ήταν και πολύ μικρός ο ρόλος του που τον βλέπουμε στο τέλος της κάθε ταινίας. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά δουλεύω μόνος μου. Εγώ νέα να σου πω. Η εγγονή σου, η Πελαγίτσα, παραγωνιάζεται το γιο του Ιορδάνου. Παράξενο μου φαίνεται. Ο Γιούγκερμαν και ο παράξενος ταξιδιώτης ήταν από τις πρώτες σειρές που προβλήθηκαν στην ελληνική τηλεόραση. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Αλεξανδράκης, είχαν τόσο μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό που ακόμα και το θέατρο του ίδιου ήταν άδειο την ημέρα που προβάλλονταν στην τηλεόραση. Τότε ξεκίναγε ουσιαστικά η τηλεόραση, γιατί κάναμε τον παράξενο ταξιδιώτη που δεν μπορούσε να το υποφέρει κιόλας, γιατί ο κόσμος στον δρόμο τον φώναζε «Γεια σου παράξενε» και έλεγε «Με ξέρουν και οι πέτρες με το όνομά μου» και το έχουν ξεχάσει το όνομά μου ξαφνικά και έγινε ο παράξενος. Γινόταν χαμός. Κάναμε μια τουρνέ τότε. Θυμάμαι στην Κρήτη ερχόταν το 100 και μας πήγαινε από το ξενοδοχείο όπου ήταν να παίξουμε. Τόσο δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε από τον ενθουσιασμό του κόσμου. Και... στο Γιούγκερμαν έπαιζα. Ήταν μια πολύ σπουδαία διανομή. Δηλαδή εκεί υπήρχαν καμιά 20 ηθοποιοί άριστη και ήταν μία από τις πρώτες παραγωγές που έκανε ο σκηνοθέτης ο Γεωργιάδης, που ήθελε να κάνει μία μεγάλη παραγωγή και πραγματικά έγινε σπουδαία παραγωγή. Ο Αλέκος ήταν καταπληκτικός και η επιτυχία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ήταν και το έργο πολύ καλό και η σκηνοθεσία πάρα πολύ καλή. Ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες που έχουν γίνει στην τηλεόραση. Τουλάχιστον δεν μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη τυπική. Αυτά τα φολκλωρίκ δεν τα αντέχω. Πώς είστε, τι κάνετε κυρία Συμπεφέρα? Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν έπαιζε το Γιούγκερμαν και τον παράξενο ταξιδιώτη, ήταν τόσο πολύ δυνατά τα συναισθήματα του κόσμου που το βράδυ όχι απλά γέμιζαν τα θέατρα, έσπαγαν οι πόρτες. Αλλά υπήρχε μια περίοδος την οποία έπαιζε στην τηλεόραση ο παράξενος ταξιδιώτης και στο θέατρο έπαιζε ένα θεατρικό έργο. Έβλεπαν τηλεόραση και στο θέατρο δεν πήγαινε ούτε ένας θεατής. Και με αποτέλεσμα να κατέβει αυτή η παράσταση. Δεν τον ήθελε τον Ιορδάνογλου. Εσένα θέλει. Εμένα. Αδύνατο. Εσένα την αφεντιά σου. Αλλά εσύ ούτε που καταδέχτηκες να τη γυρίσεις να την κοιτάξεις καθόλου. Σε είχε ξελογιάσει εκείνη άλλη η Σαλονικιά, η Παρδαλή, η Κωνσταντίνα. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα, Κωνσταντή? Η επιτυχημένη πορεία του Αλεξανδράκη στον κινηματογράφο είχε οικονομικό αντίκρισμα θετικό. Όμως με τα χρήματα που έβγαζε από τις ταινίες χρηματοδοτούσε τα καλλιτεχνικά του όνειρα. Το 1962 ανεβάζει με την Αλίκη Γεωργούλη το θεατρικό έργο «Μια ιστορία από το Ιρκούτσκ» του Ρώσου συγγραφέα Αρμπούζοφ. Τότε για μία ακόμη φορά βρέθηκε αντιμέτωπος με το πολιτικό καταστημένο της εποχής, που θεώρησε ότι τα μηνύματα που περνούσε το έργο ήταν επικίνδυνα. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι οι αρχές έβαζαν ζητιάνους να παρενοχλούν τους θεατές που πήγαιναν να μπουν στο θέατρο και ότι η παρουσία των αστυνομικών, των μυστικών αστυνομικών, ήταν τόσο έντονη που πολλοί αποφάσιζαν την τελευταία στιγμή να μην κόψουν εισιτήριο.
Χειμώνας 1962. Ένστολοι αστυνομικοί εισβάλλουν στο θέατρο Α, όπου Αλέκος Αλεξανδράκης έχει ανεβάσει την παράσταση «Η ιστορία του Ιρκούτσκ», του Ρώσου συγγραφέα Αρμπούζοφ. Τότε είχε μπει η αστυνομία στο θέατρο, ναι, και είχε κάνει μεγάλο σαματά, με αποτέλεσμα να σταματήσει μία από τις παραστάσεις αυτές. Ο Αλεξανδράκης κακοποιείται από τα όργανα της τάξης. Όταν έκανε πρεμιέρα ο Αλεξανδράκης, μπήκανε μέσα και συλλήφθηκαν όλοι οι ηθοποιοί και ζήτησαν από τον Αλεξανδράκη να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Εκεί στο τμήμα λοιπόν ο Αλεξανδράκης μαζί με τους άλλους ηθοποιούς, αλλά κυρίως ο Αλεξανδράκης, έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Χτυπήθηκε και στα κρατητήρια της αστυνομίας τότε, αλλά επενέβησαν κάποιοι πολιτικοί με αποτέλεσμα να τον πάρουν τον Αλεξανδράκη, γιατί ήταν ο Αλεξανδράκης. Και μάλιστα όταν έκλεισε για 2 μέρες το θέατρο, έλεγε ο ίδιος ότι είχε γίνει ολόκληρη διαδήλωση έξω από το θέατρο, προκειμένου να επανέλθει ο ίδιος και ο Θίασος και να ανεβάσουν ξανά τη θεατρική αυτή παράσταση. Ήταν το θεατρικό έργο που καταχώρησε τον Αλεξανδράκη στη συνείδηση των κυβερνώντων ως αριστερό. Εκεί είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και παίχτηκε, νομίζω, το λιγότερο 2 σεζόν την εποχή εκείνη. Ο Ιρκούτσκ λεγόταν. Ήταν μια περίοδος που ο Αλέκος χαρακτηρίστηκε ως αριστερός από αυτές τις δουλειές του. Φυσικά στην προσπάθεια πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η σύζυγός του, Αλίκη Γεωργούλη. Μία καταπληκτική παράσταση, είχε σχέση με... ήταν αριστερό, έφερνε. Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση. Ρώσος συγγραφέας. Ναι, Ρώσος συγγραφέας, μα είχε μανία με τους Ρώσους η Αλίκη. Η παράσταση δεν εξέμπεμπε κάποιο κομματικό μήνυμα, αλλά η αμάθεια και τα πάθη της εποχής οδήγησαν την αστυνομία σε ακρότητες. Στην εποχή εκείνη οτιδήποτε υμνούσε ή έλεγαν καλά λόγια για τη Σοβιετική Ένωση ήταν απαγορεύσιμο. Και την εποχή συνέβαιναν πάρα πολλά. Είχαμε ένα κράτος αντικομμουνιστικό, ένα κράτος όχι μόνο αντικομμουνιστικό, αντιρωσικό θα έλεγα. Ό,τι μπορούσε να... Οι λέξεις και μόνο Ρωσία ήταν το κόκκινο πανί για τους κρατούντες. Πολυδάπανη παραγωγή. Πολυδάπανη και έργο όχι τόσο εύκολο για τον κόσμο. Είναι από τα έργα που τολμούσε να τα κάνει ο Λέκος. Το σύνθημα «Η φαντασία στην εξουσία» έγινε πραγματικότητα από τους αστυνομικούς της εποχής προκειμένου να σαμποτάρουν την παράσταση. Ήτανε με πολιτικά αστυνομικοί, αλλά ντυμένοι σαν ζητιάνοι, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζουν τον κόσμο να μπει μέσα ή να του ζητάνε χρήματα, μπαίνανε μπροστά στο ταμείο, με αποτέλεσμα η παράσταση αυτή να μην πάει και τόσο καλά όσο έπρεπε να πάει. Ο Αλεξανδράκης κερδίζει τον θαυμασμό του κοινού, αλλά οι πιο πιστοί του θεατές ήταν οι πράκτορες και οι αστυνομικοί που τον ακολουθούσαν σε κάθε του εκδήλωση. Χαρακτηριστικά μάλιστα είναι τα λόγια του Μίκη Θοδωράκη, που έλεγε ότι όταν πηγαίνανε για να κάνουν συναυλίες σε διάφορα θέατρα, σε διάφορα στάδια της εποχής εκείνης, προκαλούσαν τόσο πολύ έντονα τα κοινωνικά αισθήματα του κόσμου, με αποτέλεσμα να τους βγάζουν από τα αυτοκίνητα, να τους βγάζουν από τις εξέδρες με κουκούλες, προκειμένου να μην τους πάρουν οι αστυνομικοί, γιατί ξεσήκωναν τα πλήθη. Ήταν στην ουσία κουκουλοφόρος για να μπορέσει να ξεσηκώσει τον κόσμο. Η παράσταση σημείωσε καλλιτεχνική επιτυχία, αλλά δεν είχε σημαντικές εισπράξεις εξαιτίας του άγριου κυνηγητού. Και μετά τη λογοκρισία ήρθε η Χούντα. Μια περίοδος μεγάλης δοκιμασίας για τον Αλεξανδράκη. Μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, θα δείτε ποια ταινία επενέβησαν οι χουντικοί και σταμάτησαν τα γυρίσματα. Δεν επέτρεψαν μάλιστα στον Αλεξανδράκη να φύγει από την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το τελευταίο μέρος στο αφιέρωμα στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ο μεγάλος ηθοποιός κατηγορήθηκε και κυνηγήθηκε τη δεκαετία του 60 για τις πολιτικές του αντιλήψεις. Στα χρόνια της Χούντας πέρασε τη δυσκολότερη περίοδο. Τότε οι συνταγματάρχες απαγόρευσαν στους θεατρικούς επιχειρηματίες να βάζουν το όνομα του Αλέκου Αλεξανδράκη στις αφίσες των παραστάσεων και στάλθηκε αυστηρή οδηγία στους κριτικούς
να μην κάνουν καμία αναφορά στο όνομά του. Ο ίδιος οδηγείται σε οικονομική καταστροφή. Αναγκάζεται να παίξει σε ταινίες δεύτερης κατηγορίας. Σε μια κρίσιμη λοιπόν καμπή, ο Φίνος αποφασίζει να σπάσει τον αποκλεισμό και να καταφέρει να τον βάλει να παίξει σε μια ταινία. Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Τα γυρίσματα ξεκινούν, αλλά η Χούντα δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Όταν επιχειρεί με τη Μάρο Κοντού να ταξιδέψουν στην Ιταλία για τα γυρίσματα, οι αρχές απαγορεύουν στον Αλεξανδράκη την έξοδο από τη χώρα. Ο σκεπτόμενος Αλέκος Αλεξανδράκης είχε στιγματιστεί από τους συντηρητικούς κύκλους. Οι διώξεις έγιναν χειρότερες όταν αργότερα οι συνταγματάρχες ανέτρεψαν τη δημοκρατία. Οι θεατρικοί επιχειρηματίες αλλά και οι παραγωγοί είχαν ρητές εντολές να μην προσλαμβάνουν τον Αλεξανδράκη. Αλλά το κάναν πονηρά γιατί δεν έκαναν πως με απαγορεύουν, απλώς έδωσαν εντολή στα θέατρα στις ταινίες να μην αναφέρεται πουθενά το όνομά μου, ούτε στις κριτικές αν έπαιζα. Οπότε ο επιχειρηματίας γιατί να με πάρει, δεν μπορούσα να με γράψει απ' έξω ότι παίζω. Αυτό με λιγάκι με ταρακούνησε. Σε όποιο θέατρο πήγαινε, ανέβαζε για λίγες μέρες την παράσταση και η Χούντα του έκλεινε το θέατρο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο, ο Αλεξανδράκης υπερασπίζεται τις επιλογές του. Η γενική απαγόρευση της Χούντας είναι ότι ο Αλεξανδράκης δεν πρέπει να ανεβάζει έργα τα οποία προκαλούν το κοινωνικό αίσθημα και είναι ενάντια στην πολιτική της επταετίας. Αντιθέτως, ο ίδιος, επειδή ήθελε να περάσει τα πολιτικά του πιστεύω, ανέβασε από το 67 μέχρι και το 74-75 μια σειρά από έργα τα οποία έχουν πολιτικά πιστεύω και έχουν αριστερές πεποιθήσεις μέσα σε αυτά, επίτηδες για να προκαλέσει. Και δουλειές δεν έβρισκε εύκολα, ήταν δύσκολο το πράγμα. Τον πολεμήσανε φοβερά, επειδή ήταν και δημόσιο πρόσωπο. Πέρασαν δύο χρόνια πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ άσχημα και οικονομικά. Και ο πρώτος που τόλμησε να με πάρει έστω και χωρίς όνομα ήταν ο Μπουρνέλης στο θέατρο Παπαϊωάννου και στην Παπαντησίων μαζί με τη Βαλάκου. Και ήταν αστείο ότι δεν έγραφε ούτε το όνομά μου ούτε φωτογραφία, αλλά και οι κριτικές που βγαίνανε δεν γράφανε ότι έπαιζα εγώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά δουλέψαμε. Δεν του επέτρεπαν να δουλέψει και για ένα διάστημα ούτε γάλα δεν μπορούσε να πάρει για το παιδί του. Δεν ήμουν μαζί του τότε, αλλά όταν τον γνώρισα ήταν ακόμα μια πολύ δύσκολη περίοδος για αυτόν. Τότε βρήκε επαγγελματικό καταφύγιο στη Φίνος Φιλμ. Θα ήθελες να βγάζεις ένα 500 την ημέρα. 500 ολόκληρο 500? Και όλα πληρωμένα. Φαΐ και ύπνο στα καλύτερα ξενοδοχεία. Παλέτες, γούνες. Και 500. Έκαναν τις ταινίες. Είχα το Φίνο. Ευτυχώς με στήριξε πολύ ο Φίνος. Τι είναι αυτή? Πολλά λεφτά. Τι δουλειά κάνει? Κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος. Έχει παντρευτεί αυτό το κτίνος και τον τρέφει. Μακάρι να το κράτος να ήταν σαν το λαό. Δηλαδή με τέτοια ζεστή καρδιά που σε αντιμετωπίζει ο λαός, να σε αντιμετώπιζε το κράτος. Αυτό ήταν μια περίοδος που τον τζάκισε, δηλαδή το ότι του απαγόρευαν να δουλέψει, το ότι είχε αυτό το πρόβλημα να ταΐσει το παιδί του. Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ καθοριστικό για τον Αλέκο. Ναι. Η μεγάλη ηθοποιός Κατερίνα Ανδρεάδη, που τον έβγαλε στο σανίδι, τον στήριξε για μία ακόμη φορά. Η Κατερίνα, η Ανδρεάδη, έβαλε μεγάλα μέσα και του επέτρεψαν τελικά να δουλέψει. Η καρδιά του στην κούλουρη. Θα ζήσω, δεν θα ζήσω. Καρδιοχτύπη. Καλύτερα που τα έχουμε πολλά και ας έχουν και σκοτούρες. Αμέ. Υπήρξε συναδελφική αλληλεγγύη. Τρομερή. Γιατί τον αγαπούσαμε. Τον αγαπούσαμε πολύ. Ήταν πολύ καλός συνάδελφος. Και ταλαντούχος πάνω απ' όλα. Πολύ ταλαντούχος. Τότε μας έλεγε σε μια συνέντευξη, έπαιξε και σε κινηματογραφικές ταινίες που δεν του άρεσαν. Τότε τις θεωρούσε. Ναι, αφού δεν είχε να φάει,
Αφού δεν είχε να φάει, τι θα κάνει δηλαδή. Όλοι έχουμε κάνει και μερικές πατάτες ταινίες. Όταν είσαι από μια φτωχή οικογένεια, όταν ζεις τον εαυτό σου ή την οικογένειά σου, είναι φυσικό. Κυρίως έκανε ταινίες για να έχει χρήματα να τα δίνει στο θέατρο. Η Χούντα τον κυνηγούσε σε κάθε του βήμα. Στα γυρίσματα της ταινίας, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη του απαγορεύτηκε η έξοδος από την Ελλάδα. Τι είναι αυτό, πας ταξίδι, πού πας? Ο άδεια είναι. Η Μάρο Κοντού, συμπροταγωνίστρια του στην ταινία, μας εξιστορεί αυτό το απίθανο γεγονός. Φεύγαμε αεροπορικός, ο Αλεξανδράκης, ο Γιώργος ο Αρβανίτης που ήταν στην κάμερα και εγώ και ο Αλέκος, κανένας άλλος. Και θα γυρίζαμε λίγες σκηνές στο κέντρο της Ρώμης, στα ιστορικά της μνημεία κλπ. Για να μπει στους τίτλους της ταινίας. Μόλις άκουσαν ότι ο Αλεξανδράκης είναι μέσα στο αεροπλάνο, έδωσαν σήμα οι συνταγματάρχες και τον κατέβασαν κάτω από το αεροπλάνο. Είχα ένα μέσο να με βάλει εμένα. Ας πούμε, έναν διευθυντή του αεροδρομίου, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι και ακριβώς. Με πήγε και με έβαλε μέσα στο αεροπλάνο εμένα. Και μου είπε, και τώρα σε λίγο θα έρθουν και άλλοι. Για να φύγω, σχολάω, μου λέει. Με έβαλε, ησύχασε, σφραγίστηκα, μπήκα. Σε λίγο βλέπω ένα αυτοκινητάκι και ερχότανε με δύο, ένας οδηγούς και ένας όρθιος. Μπαίνει μες στα αεροπλάνο και λέει, κυρία Κοντού, σας θέλουν στο γραφείο, λέει, του διευθυντή του αεροδρομίου. Μπαίνω μέσα. Ένας άγνωστος κύριος λέει, κυρία Κοντού, ο κύριος Αλεξανδράκης δεν μπορεί να ταξιδέψει. Είναι blacklist. Με αποτέλεσμα όλες οι σκηνές του Αλεξανδράκη να φτιαχτούν, να κινηματογραφηθούν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί φοβόντουσαν μήπως φύγει στο εξωτερικό και ξεκινήσει τον αγώνα του από το εξωτερικό. Και τηλεφωνήσαμε, λέει, στη Φίνος Φιλμ και είπε να επιστρέψετε κι εσείς. Δεν θα γίνουν οι σκηνές. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι καμία καριέρα, κανένα όνομα, καμία ιστεροφημία δεν χτίζεται πάνω σε ψεύτικα λόγια και πλαστές ταυτότητες. Ο Αλεξανδράκης πέρασε στην ιστορία για την καθαρότητα του χαρακτήρα του, το πηγαίο ταλέντο και τη λάμψη που δεν μπόρεσε να θολώσει ούτε η λογοκρισία, ούτε ο χρόνος. Εάν χρειαζόταν να ψηφίσουμε, θα λέγαμε ότι ήταν ο μεγαλύτερος των ωραίων. Κι ας μην είχε εφευρεθεί ο όρος Ζεν Πρεμιέ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Από τους αθανάτους. Here I stand. I'm your man.